Τώρα, και επίσης, όπως είπαμε και πριν, τα πιο μεγάλα, αν θες, πράγματα τα έκανα από εδώ, ξεκινώντας να χτίζω και την οικογένειά μου. Άρα, θεωρώ ότι ήταν απαραίτητο κομμάτι να νιώσω μια ανασφάλεια, να νιώσω μια ολοκλήρωση για να μπορέσω να εξελιχθώ. Τώρα, η Αμερική έχει τα δικά της. Ναι, είναι χώρα των ευκαιριών κτλ. Αλλά είναι τόσο τεράστια η αριθμή που δεν ξέρεις ποτέ που θα καταλήξεις. Και γάμο, ενώ αρχικά δεν είχες τα πλάνα σου το γάμο, τι ήταν εκείνο που σε έκανε να πεις εν τέλει τον ναι? Γιατί εν τέλει θέλεις να παντρευτείς εκείνον τον άνθρωπο. Όχι να παντρευτείς για να παντρευτείς, ούτε για να κάνεις μωρά για να κάνεις μωρά. Θέλεις να κάνεις οικογένεια με τον συγκεκριμένο άνθρωπο και τα μωρά του συγκεκριμένου ανθρώπου, γιατί έχεις εμπιστοσύνη και νιώθεις ότι ό,τι και να γίνει, αν είναι αυτός ο άνθρωπος δίπλα μου, να τα καταφέρουμε. Κάπως έτσι. Έχει.